Στον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό, να δούμε τι αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Δαμιανέ, αφού συνεχίζουν, επιμένουν οι γιατροί, θα προχωρήσουν 48 ώρες απεργία. Τι αυτό συνεπάγεται, διότι αντιλαμβάνομαι έχουν ήδη δώσει έτσι οδηγίες το τι θα κάνουν, δεν θα κάνουν. Λεπτομερέστερα σήμερα μας είπαν, αλλά αν με επιτρέπετε, κάνω αρχή από χθες και την παράσταση Ντροποτινά που δόθηκε στη Βουλή για να καταλάβω. Εσείς ήσασταν καλεσμένος γύρω στις 11 να συζητήσετε για τον συνήγορο του ασθενούς, το νομοσχέδιο. Και προηγουμένως... Ναι, ήμουν καλεσμένος στις 11. Και όμως στο μεταξύ κάλεσε εκτάκτως ο ΚΙΠΗ και γιατρούς ή μόνο τους γιατρούς. Η Βουλή, η Επιτροπή Υγείας. Όχι, όσο γνωρίζω. Εκεί στη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής στις 10:30 είχαν κληθεί οι συντεχνίες και ο ΚΙΠΗ, είχαν γίνει συζήτηση. Εμείς είμαστε καλεσμένοι στις 11 προγραμματισμένη συνεδρία της Βουλής από τις 10 Οκτωβρίου ήταν. Ναι. Για συζήτηση του νομοσχεδίου για το συνήγορο του ασθενούς. Ξεκίνησε η συνεδρία για το συνήγορο του ασθενούς στις 12:10. Ναι. Και στις 12:10 μπήκατε μέσα, κύριε Υπουργέ. Τόση ώρα ήσασταν έξω. Ναι, ήμασταν έξω και αναμέναμε πότε θα μας καλέσουν. Καλά, ως πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Υγείας δεν κρίθηκε να προσκληθείτε, διότι υποτίθεται εσείς είστε ο διαμεσολαβητής σε αυτή τη νέα κρίση στην υγεία. Ναι, αυτό καλύτερα να το ρωτήσετε στους εμπλεκόμενους. Εγώ πήγα την ώρα που μου είχαν πει. Ναι. Τις δικές μου θέσεις, τις δικές μου απόψεις τις είχα καταθέσει και την προηγούμενη μέρα και στο Υπουργείο Υγείας και στη συνάντηση. Όσον αφορά προφανώς την αποφυγή της ίδιας της απεργίας και τη διαμεσολαβητική μου πρόταση, η οποία κατά τη δική μου άποψη είναι μια ιδιαίτερα καλή πρόταση και επαναλαμβάνω ότι οι πόρτες μας εμάς για λήξη αυτής της απεργίας είναι πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, εγώ άλλο λέω. Εσείς για αυτό το ζήτημα τοποθετηθήκατε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής? Όχι, διότι δεν είχα κληθεί να. Όχι μόνο εχθές, ενδεχομένως πριν μια εβδομάδα, ρώτησαν την άποψή σας. Όχι, κοιτάξτε, το θέμα αυτό όσον αφορά την εξαγγελθήσα απεργία των γιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γράφηκε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής το βράδυ της Τετάρτης. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ρωτάω όλα αυτά, κύριε Δαμιανέ, γιατί έχει σημασία να δούμε, επειδή διέρχεσαν και πράγματα χθες, που αν ήσασταν εκεί μπορούσατε να απαντήσετε ακόμη και στην Πασική, ακόμη και στον κύριο Κούμα, ο οποίος λέει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος, εσείς δηλαδή, ενώ είχατε αναλάβει αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο, μεταλείπεις του λέει, δεν το πράξατε. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ πήγα στο Προεδρικό, που δόθηκαν σαφέστατες οδηγίες προς τον Υπουργό Υγείας να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της μελέτης που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ελεκτικός οίκος. Και λέει μετά, δυστυχώς σήμερα, μετά από 2 μήνες και μετά από κάποιες τηλεφωνικές ή προσωπικές μεταξύ μας συζητήσεις, δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν είδατε τη μελέτη. Την είδατε ή δεν την είδατε τη μελέτη? Εσείς είχατε ζητήσει μεσολαβητικά από τον Ιούλιο, που ήταν η πρώτη. Έτσι, αυτή η εξαγγελία απεργιών, το Σεπτέμβριο παραδόθηκε, να δούμε για αυτή την περιβόητη μελέτη τι λέει τελικά. 4,5 εκατομμύρια, 5, 2,5. Ωραία. Αυτή η περιβόητη μελέτη την οποία έχω... Καταρχάς, όταν βρεθήκαμε στο Προεδρικό με τον κύριο Κούμα και με τον κύριο Λάμπρου, είχαμε συμφωνήσει ότι θα βρεθώ με την Τελόη. Ναι. Και θα συζητήσουμε τους όρους εντολής, ήταν η όρια εντολής και τι ήταν η μελέτη. Η όρια εντολής συγκεκριμένη, η μελέτη συγκεκριμένη, η μελέτη την οποία έχω ότι είναι 3 σελίδες δηλαδή, δεν μιλάει για μαθηματικά, λέει υπάρχει μια συμφωνία. 3 σελίδες είναι μόνο αυτή η μελέτη, κύριε Διαμενέ? Αυτή που έχω εγώ, τόσα είναι. Και δεν έχει μαθηματικά πάνω, ούτε ζήτησα τα συγκεκριμένα μαθηματικά, διότι αυτό που λέει η συμφωνία είναι τα 2,5 εκατομμύρια. Αυτό λέει η συμφωνία. Αν στη συνέχεια μπορεί να βάλει και άλλα πράγματα και άλλα έσοδα του οργανισμού στα κίνητρα, στον υπολογισμό, προφανώς όταν αυξάνεις τα έσοδα, αυξάνεται και το ποσό των κινήτρων. Δεν είναι κάτι το οποίο λέει η ίδια η συμφωνία. Στα πλαίσια αυτά όμως, στη δική μου διαμεσολαβητική πρόταση, ήρθα και είπα εγώ ότι βγάζει ο οργανισμός ένα ποσό για το 2023, βγάζει ο οργανισμός ένα ποσό για το 2024. Το ποσό για το 2024 ήταν σαφώς μικρότερο. Θα μπορούσε να δοθεί ένα σεβαστό ποσό. Αυτό στην ουσία που ζητούσαν και οι γιατροί για το 2023-2024 μαζί με, αλλά στη βάση μιας νέας συμφωνίας, αφού αυτή που έχουμε προφανώς δεν είναι καλή. Συνομολογήθηκε το 2020 και έχει κενά και δεν συμφωνούν μαζί τους δύο πλευρές.
να κλείσει το θέμα ολιστικά και να έπαιρναν ένα σεβαστό ποσό να είναι ευχαριστημένοι για να κλείσουν το 2022 πήραν. Διότι λίγο εμείς που είμαστε απ' έξω, έτσι, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, επειδή προκύπτει, αναφύεται μια την άλλη, θα το δούμε, θα κάνουμε μελέτη. Το 22 πόσα πήραν, υπήρχαν αυτά τα κίνητρα, τα οικονομικά. Ωραία. Αυτές τις ερωτήσεις είναι καλύτερα να τις συζητήσουμε και με τον ίδιο τον οργανισμό, που θα μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα. Αλλά το 21 και το 22 είχαν μετρήσει κάποια έξτρα έσοδα του οργανισμού στα πλαίσια ότι ο οργανισμός διαχειρίστηκε την πανδημία. Μάλιστα. Αυτό είχε γίνει και βγήκαμε διαφορετικό τρόπο τα ποσά. Η συμφωνία λέει άλλα. Συμφώνησαν ενώπιον μου ότι θα προχωρούσαν με την ίδια τη συμφωνία. Και εγώ λέω, στα πλαίσια της καλής θέλησης και του διαμεσολαβητικού μας ρόλου, ερχόμαστε και λέμε να δοθεί ένα έξτρα ποσό, να είναι ευχαριστημένοι για να προχωρήσουμε. Αλλά πραγματικά. Έξτρα ποσό. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, διότι αντιλαμβάνομαι ότι οι ίδιοι γιατροί δεν θέλουν μαζί σαλάτα 23, 24 ή και 25. Θέλουν το 23 μόνο του. Συγκεκριμένο ποσό που λένε ότι η μελέτη το λέει με κάποιον τρόπο, αλλά δεν τη διαβάζετε καλά εσείς και ο ΚΙΠΗ. Αυτό προσπαθώ να αντιληφθώ. Η μελέτη, οι όροι εντολές, είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές ότι θα γίνει μελέτη και ότι αριθμοποιεί αυτή η μελέτη, αυτός θα πρέπει να συμφωνήσουν. Τι μεσολάβησε μετά και υπάρχει αυτή η διάσταση απόψε. Η διάσταση υπάρχει γιατί υπήρχε διαφωνία ως προς το τι έλεγε η ίδια η συμφωνία. Η συμφωνία λέει κάτι συγκεκριμένο. Αυτά τα συγκεκριμένα θα έμπαιναν. Ναι. Οτιδήποτε έξτρα είναι έξτρα και να υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο οργανισμός όσον αφορά το κάθετο κίνητρο, γιατί το οριζόντιο κίνητρο είναι 16 κάτι εκατομμύρια. Ναι. Στα κάθετα κίνητρα έλεγε να τους δώσει 4,1 εκατομμύρια, όχι 2,5. Ναι. Αυτή η πρόταση δεν ήταν αποδεκτή γιατί χρειάζονταν περισσότερα. Και έγινε η μελέτη του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και αντί 4,1 ή 4,5 ή 4,7 έβαλε 2,5. Ναι. Αυτό έβγαλε. Αν θέλουμε να προσθέσουμε γιατί θεωρούμε δίκαιο ή οτιδήποτε άλλο έξτρα έσοδα του οργανισμού σε αυτή τη συμφωνία για να νιώθουν οι γιατροί ότι πληρώνονται πιο δίκαια, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι πρέπει να γίνει ολιστικά όλα μαζί. Διαφορετικά θα έχουμε να κλείσουμε το 23. Σε μια εβδομάδα θα συζητούμε το 24 και σε ένα μήνα το 25. Και θα συνεχίσει. Άρα όμως δεν τους πείσατε, αντιλαμβάνομαι, προχθές που είχατε βρεθεί. Και πάνε σε 48 ώρες η απεργία. Μέχρι να γίνει αυτό Τρίτη Τετάρτη την ερχόμενη, αντιλαμβάνομαι ότι η Μεσολαβή, δεν ξέρω αν ήταν ορισμένη για άλλο σκοπό, σήμερα στη μία το μεσημέρι θα πάτε με τον ΟΚΙΠΗ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σωστά? Είναι γι' αυτό το θέμα? Ναι. Όχι, είναι για άλλο σκοπό. Ναι. Που θα είμαστε με τον ΟΚΙΠΗ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς μια κουβέντα θα γίνει και για αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά είναι για άλλο σκοπό εκεί. Ναι, αλλά μπορεί, ας πούμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει: βρείτε τα, δώστε τους ό,τι χρειάζεται για να μην πάμε σε απεργία και αυτό να γίνει. Ή το ποσό εκεί είναι δεσμευτικό. Δεν μπορεί να δώσει περισσότερο ο ΟΚΙΠΗ. Θα είναι και παράνομο. Νομίζω αυτό είπε και στους βουλευτές χθες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Θεωρώ ότι για το 23 πολύ δύσκολο να δώσει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέγαμε να δοθούμε κάποια χρήματα με άλλο τρόπο. Το θέμα είναι πολύ διαφορετικό. Το να έρθω και να κλείσω το θέμα μια και καλή. Είναι πολύ διαφορετικό που το να δώσω όσα ζητούν οι συντεχνίες για να προχωρήσω. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα, ξέρετε, είναι χρήματα του φορολογούμενου. Αν μιλούσαμε για ένα ΟΚΙΠΗ ο οποίος είχε ήδη αυτονομηθεί, είχε τα δικά του χρήματα, δεν θα μπλεγόμασταν καθόλου, θα τα έβρισκε ο οργανισμός με τους γιατρούς και θα προχωρούσαμε. Από τη στιγμή όμως που το κράτος καλύπτει τα ελλείμματα του οργανισμού μέχρι το τέλος Μαΐου του 2025, τότε. Όταν έρχεται το κράτος και πει στον ΟΚΙΠΗ, δώστε περισσότερα χρήματα, στο τέλος θα πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος, ένα το κρατούμενο. Και τρίτο, όταν θα έρθει το Υπουργείο Υγείας, το κράτος δηλαδή, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, και θα πούμε στον ΟΚΙΠΗ ότι πρέπει να μειώσει τα έσοδα του με βάση το σχέδιο δράσης, όταν καλεί τον οργανισμό να μειώσει έξοδα, δεν του επιβάλλει έξτρα έσοδα εσύ. Όταν του λες πρέπει να μειώσει, έχει σχέδιο δράσης, πρέπει να μειώσει έξοδα, δεν μπορεί να έρχεσαι και να του λες. Δώσε δύο, μάλιστα. Αλλά δώσε ακόμα ένα-δύο έξτρα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι. Κύριε Υπουργέ, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια, θυμάστε και στην πρώτη σας εδώ εμφάνιση ως Υπουργός Υγείας, έλεγα ότι ο πολιτικός προϊστάμενος αυτού του Υπουργείου δεν ασχολείται με τα εργασιακά. Είναι ο ΚΙΠΗ, οι εργαζόμενοι του, είναι άλλοι κλπ. Ο ΑΗ από μόνος του. Αλλά να που δεν σας αφήνουν να γιάσετε, αν θέλετε, ή να προχωρήσετε με πολιτικές σοβαρές στην υγεία και προγράμματα πρόληψης κλπ. Τώρα, το ερώτημα για όλους εμάς είναι τι θα γίνει από τις 7:30 το πρωί στις 26 Νοεμβρίου μέχρι
τις 7:30 το πρωί της 28ης Νοεμβρίου. Διαβάζω εδώ τις οδηγίες. Δεν θα έχει προγραμματισμένα εξωτερικά γιατρία. Όλες οι ημερήσεις νοσηλείας, διαχορήγηση θεραπείας, ενδοσκοπήσεις, επεμβάσεις κλπ. Αναβάλλονται, επαναπρογραμματίζονται. Οι χειρουργικές επεμβάσεις επίσης αναβάλλονται. Το ΤΑΕΠ παιδιών θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας. Τα ΤΑΕΠ γενικά με προσωπικό ασφαλείας και θα εξετάζουν σε εξής το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσού. Στην ΠΑΦΟ τι θα γίνει? Και είναι διάφορα και είναι επίσης, ας πούμε, πράγματα που έχουν να κάνουν και με το πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο ως τέτοιο. Λέει αποφυγή εξιτηρίων χωρίς απολύτη ιατρική ένδειξη. Δεν θα δίνονται ούτε εξιτήρια. Αλλά εσείς τώρα ως πολιτικός προϊστάμενος της υγείας στη χώρα μας, πώς θα λειτουργήσετε όταν θα παραλύσει η υγεία? Εντάξει, καταρχάς, εγώ επαναλαμβάνω ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για μια ολιστική λύση του προβλήματος. Θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 7:29 το πρωί της Τρίτης. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Φυσικά, το Υπουργείο Υγείας προχωράει με τα δικά του μέτρα, έτσι ώστε να καταφέρει να καλύψει τα επίγοντα όσον αφορά τις δύο αυτές μέρες, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Σίγουρα με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Στον ιδιωτικό θα γίνει τομέα, επιστράτευση δηλαδή. Δεν θα την έλεγα επιστράτευση. Ναι, θα κληθούν. Πώς? Ναι, αλλά δεν είναι. Έχουν ήδη κληθεί. Έχουν ήδη κληθεί. Υπάρχει νομοθεσία που λέει είναι τροποντινά επιστράτευση. Υποχρεούνται να καλύψουν ανάγκες ή όχι? Είναι εθελοντικά? Δεν θα έλεγα ότι υποχρεούνται. Μιλάμε ότι είναι νοσηλευτήρια εντός του ΓΕΣΥ, τα οποία έχουμε καλέσει εκεί όπου μπορούν να δώσουν εξιτήρια, ναι, και όπου μπορούν να έχουν διαθέσιμες κλίνες, και ο καθένας μπορεί, έτσι ώστε σε κάθε επαρχία, σε όλες τις επαρχίες, να μπορούν επίγοντα περιστατικά να περιθαλπούν σε αυτά τα νοσηλευτήρια. Προφανώς πρέπει να δώσουν εξιτήρια σε ασθενείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να είναι μέσα την Τρίτη και την Τετάρτη. Προφανώς πρέπει να δώσουν κάποιες κλίνες και θα δώσουν αυτές τις κλίνες. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και θα τα βγάλουμε. Εκεί η ανακοίνωση των συντεχνιών στην ουσία έρχεται και λέει ότι, γιατί θέσονται δύο θέματα, να συζητήσουμε και τα δύο. Πολύ επίγοντα περιστατικά τα ESIN, όπως το ονομάζουν, που είναι τα επίγοντα, που είναι θέμα ζωής και θανάτου, θα πηγαίνουν στα ΤΑΕΠ. Τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν με ασθενοφόρα του ΟΚΙΠΗ, που δεν είναι των συντεχνιών, θα πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια που δεν είναι των συντεχνιών. Ναι. Και αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο θα το κάνει το Υπουργείο Υγείας, ούτε αυτό ανήκει στις συντεχνίες. Ναι. Άρα οι συντεχνίες ήρθαν και μας είπαν το πλάνο το δικό τους για το τι θα κάνουμε εμείς, λες και τα δημόσια νοσηλευτήρια ή τα ασθενοφόρα ή το Υπουργείο Υγείας είναι υπόλογό τους να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα ενεργήσει. Δεν είναι έτσι που ενεργούμε. Δεν είναι αυτό. Ούτε σωστό είναι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το Υπουργείο Υγείας θα προετοιμαστεί να βγάλει την απεργία. Αλλά ιδιαίτερα αυτό με τα εξιτήρια, το οποίο με έχετε ρωτήσει. Ωραία, σημαίνει ότι ένας ασθενής είναι μέσα και πρέπει να βγει. Δεν θα βγει, εκτός αν τον βοηθήσει, εκτός αν τον αφήσει ο γιατρός να του δώσει εξιτήριο για να πάει σπίτι του. Άρα θα κρατά μια κλίνη εκεί. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κλίνη οποιοδήποτε άλλο ασθενής. Και αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσει οποιοδήποτε με όποιο τρόπο θέλει. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι λίγο. Λέτε ότι είναι εκβιαστικά αυτά τα μέτρα από πλευρά του γιατρού? Ωραία, κύριε Υπουργέ, άρα εσείς όμως λέτε ότι στη βάση ότι σας έχουν δώσει το πλάνο τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν, προετοιμάζεστε, θα φέρετε κόσμο μέσα γιατρούς από το άλλα νοσηλευτήρια, οι ιδιώτες γιατρούς για να στελεχώσουν τα ΕΠ κλπ. Ή όχι, σε σχέση με... Οι προθέσεις είναι να μεταβαίνουν οι ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Θα τα διοχετεύετε. Ναι. Αυτές είναι με ασθενοφόρα που δεν έχουν να κάνουν ή δεν έχουν λόγο γιατροί, λέτε. Ναι. Ναι, δεν έχουν λόγο γιατροί για τα ασθενοφόρα του ΟΚΙΠΗ. Τα ασθενοφόρα του ΟΚΙΠΗ είναι νοσηλευτές και διασώστες, υπηρεσία των ασθενοφόρων. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιωτικά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα.